Σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι από όλη την Αττική βρίσκονται εδώ, στη μεγάλη συγκέντρωση της Ελευσίνας. Βρίσκονται εδώ για να στείλουν ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Δεν θα επιτρέψουμε η Ελευσίνα να γίνει ορμητήριο δολοφόνων. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η Ελευσίνα βάση του ΝΑΤΟ, να εξαπολύονται επιθέσεις που ματώνουν τους λαούς, που ματώνουν αμάχους, που σκοτώνουν παιδιά, που επιτίθεται στον Παλαιστινιακό λαό, στους λαούς της Μέσης Ανατολής. Δεν δεχόμαστε η Αττική και καμιά γωνιά της χώρας μας να έχουν ρόλο υποστήριξης του κράτους δολοφόνους του Ισραήλ και των συμμάχων του. Δεν μπορεί κανένας ναύσταθμος ή αεροπορική βάση πολεμικών δολοφονικών σχεδίων να στηρίζεται στη χώρα μας. Δεν δεχόμαστε οι γειτονιές μας να γίνονται στόχοι αντιπίνων από τους ανταγωνιστές των ατοικών μακελάριδων. Δεν θα δεχτούμε ότι οι ματωμένες business των μονοπωλίων, οι ανταγωνισμοί τους για το μοίρασμα της πίτας είναι και δικιά μας επιδίωξη. Τα κέρδη τους είναι ματωμένα από το δικό μας αίμα και το ξέρουμε πολύ καλά. Το ζούμε κάθε μέρα. Απαιτούμε τώρα να κλείσουν οι ξένες βάσεις, να επιστρέψουν τώρα όλες οι στρατιωτικές αποστολές εκτός συνόρων, να επιστρέψει τώρα η φρεγάτα Ψαρά και τα υπόλοιπα πλοία συνοδείας που στηρίζουν την ναυτική δύναμη του ΝΑΤΟ στην κεντρική Μεσόγειο. Να σταματήσει τώρα κάθε οικονομική, κάθε πολιτική και στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο. Συνάδελφοι, στέλνουμε το μήνυμα ότι οι εργαζόμενοι της Αττικής έχουμε διαλέξει πλευρά. Έχουμε διαλέξει την πλευρά των λαών. Είμαστε με τον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης, που έχει μάθει για δεκαετίες, ακόμα και με γυμνά χέρια, να αντιμετωπίζει την πάνοπλη πολεμική μηχανή του Ισραήλ. Σε αυτό το λαό αναγνωρίζουμε κάθε δικαίωμα. Κάθε δικαίωμα να οργανώσει την πάλη για τη δική του πατρίδα. Κάθε δικαίωμα να υπερασπιστεί με όλα τα μέσα την ύπαρξή του απέναντι στην κατοχική βία του κράτους δολοφόνου. Είμαστε με το λαό του Ισραήλ, που σήμερα βιώνει και τις συνέπειες των επιλογών της κυβέρνησης Νετανιάχου, της επιθετικότητας του ίδιου κράτους, η οποία καταλήγει να δολοφονεί και τον ίδιο μέσα στις συγκρούσεις που πυροδότησε. Την πλευρά των δολοφόνων τη διαλέγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, δηλαδή αποδεχόμενη την απέτησή του να εξαπολύει βία απέναντι σε αμάχους και παιδιά, να εξαλείψει τους Παλαιστινίους από τη λωρίδα της Γάζας. Την ίδια πλευρά διαλέγει και ο ΣΥΡΙΖΑ, που και ως κυβέρνηση στήριξε τη στρατηγική συμφωνία για τις βάσεις, δηλαδή ένα πλέγμα μέτρων που επιτρέπει μεταξύ άλλων και στην Πτέρυγα την 112 μάχης σήμερα να αξιοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ως αντιπολίτευση στήριξε τα τριμερή σχήματα συνεργασίας με Ισραήλ, Αίγυπτο και τις δυνάμεις της περιοχής, με κοινές επιχειρήσεις, με στρατιωτικές εκπαιδεύσεις και με άλλα. Την ίδια πλευρά των δολοφόνων δηλαδή διαλέγει και το ΠΑΣΟΚ και όλη η σαβούρα του εθνικιστικού ακροδεξιού χώρου. Όλοι αυτοί σύσσωμοι ψηφίζουν τα δελτία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αρνούνται στο λαό της Παλαιστίνης την πάλη για τη δική του πατρίδα. Όλοι αυτοί, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της Ισραηλινής και της Αμερικάνικης Πρεσβείας, αγνόησαν το ομόφωνο ψήφισμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Όλοι αυτοί προσπάθησαν να μας πείσουν να ευθυγραμμιστούμε με το σύμμαχο των ελληνικών κυβερνήσεων, με το κράτος του Ισραήλ, να αποδεχτούμε ότι όλα ξεκίνησαν στις 7 του Οκτώβρη και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στο Ισραήλ με προτζέκτορες στην πρόσωψη της Βουλής. Τι προσπαθούν να μας πείσουν, συνάδελφοι? Ότι ένας λαός που μετράει 100.000 νεκρούς από τις Ισραηλινές στρατιωτικές και παραστρατιωτικές δυνάμεις, που έχει πάνω από 6 εκατομμύρια πρόσφυγες, που γεμίζει τις φυλακές του Ισραήλ με χιλιάδες πολιτικούς κρατουμένους χωρίς δικαίωμα δίκης, με γυναίκες και παιδιά, με ανθρώπους που σκοτώνονται καθημερινά, θα κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια? Ότι οι υπόλοιποι λαοί δεν θα βγάζουν τσιμουδιά επειδή έτσι επιτάσσει το εθνικό συμφέρον? Ότι ο ελληνικός λαός θα δεχτεί τις βαριές συνέπειες του πολέμου, των αυξήσεων του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, την ακρίβεια στα τρόφιμα που θα έρθουν να προστεθούν σε ένα ρημαγμένο από την ακρίβεια εισόδημα και τους χαμηλούς μισθούς, και θα μείνει και θα στέκεται σιωπηλός? Οι προσδοκίες τους είναι μάταιες, συναδελφοί. Τους το ξεκαθαρίζουμε. Όλοι αυτοί
πήρανε μια πρώτη απάντηση στις εκατοντάδες αποφάσεις στήριξης του Παλαιστινιακού λαού από τα συνδικάτα της χώρας, στις καταδίκες των εγκλημάτων του Ισραήλ. Πήραν μια πρώτη απάντηση από τις χιλιάδες υψωμένες σημαίες της Παλαιστίνης, στα μπλοκ των εργατικών σωματείων στις 18 του μήνα, στο μεγάλο πανεργατικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, που έδωσε δύναμη και σε άλλους λαούς, στους εργαζόμενους άλλων χωρών, να βγουν στον αγώνα με τα δίκαια αιτήματα των Παλαιστινίων. Εκεί κουρελιάστηκαν όλες οι αξίες των δύο κυβερνήσεων, αλλά και η καταστολή που εξαπέλυσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να αποδείξει ότι ευθυγραμμίζεται με τα ανατολικά προστάγματα. Συνάδελφοι, τους το λέμε ξανά. Η προπαγάνδα σας δεν θα περάσει στους εργαζόμενους και στον ελληνικό λαό που διαδηλώνει μαζικά σε όλη την Ελλάδα για να σταματήσει το έγκλημα και η συμμετοχή της χώρας μας στη σφαγή. Δεν θα περάσει ούτε στους λαούς όλου του κόσμου που βγαίνουν στους δρόμους για να σταθούν στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης, ακόμα και στις χώρες της Δημοκρατικής Δύσης που απαγόρευσαν τις διαδηλώσεις αλληλεγγύης στους Παλαιστινίους. Αν νομίζει η ελληνική κυβέρνηση και οι υπόλοιπες ότι έτσι μπορούν να φοβήσουν τους λαούς, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Αν νομίζουν ότι βρήκαν το αντίδοτο στις λαϊκές κινητοποιήσεις με τη χρήση του κατασταλτικού μηχανισμού, θα απογοητευτούν. Δεν θα δεχτούμε το κράτος να σηκώνει το χέρι απέναντι στα σωματεία, απέναντι σε κανέναν εργαζόμενο. Το δίκαιο των λαών δεν φημώνεται. Κάθε χτύπημα θα απαντιέται με τη συμμετοχή χιλιάδων στους δρόμους. Συνάδελφοι, θέλουνε την πόλη της Ελευσίνας στο ορμητήριο πολέμου. Όχι πρόσκαιρα, όπως ψευδώς λέει σήμερα η κυβέρνηση, αλλά μόνιμα. Αυτό ακριβώς είναι που διευρύνεται και με το στρατηγικό διάλογο, δηλαδή η δυνατότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να αξιοποιούν χωρίς όρια για τα μεταγωγικά αεροσκάφη τους όποια υποδομή επιλέξουν. Αυτό αποδείχθηκε και με το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, αφού από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, την 112 πτέρυγα μάχης, είναι που σηκώθηκαν τα φορτία με τα όπλα για την αντιδραστική κυβέρνηση του Ζελένσκι το Φλεβάρι του 22. Από αυτή τη βάση σηκώθηκαν τα ελληνικά υπτάμενα ραντάρ για να μεταδώσουν εικόνα για τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων στο ΝΑΤΟ. Αυτό το σχεδιασμό συμπληρώνουν στην περιοχή μας και οι εξελίξεις στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, που αποκτούν σήμερα ρόλο υποστήριξης και επισκευής του έκτου στόλου του ΝΑΤΟ, δηλαδή ένα σύγχρονο ναυπηγείο στην υπηρεσία των νατοϊκών μακελάριδων. Δεν πρόκειται να δεχτούμε να μας λένε ότι η Ελλάδα έχει λόγο στα πράγματα και ότι θα παρεμβαίνει όπου προστάζει το ΝΑΤΟ. Δεν πρόκειται να δεχτούμε να μας λένε ότι η στοχοποίηση των πόλεων που ζούμε είναι ένα κόστος που πρέπει να αναλάβουμε, γιατί είμαστε σε αυτή τη συμμαχία με αυτούς τους αντιπάλους. Δεν τους αναγνωρίζουμε κανένα δικαίωμα να αποφασίζουν για τις δικές μας τύχες. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που θα πούν την τελευταία τους λέξη με τους αγώνες τους, γιατί εκεί βρίσκεται η πραγματική δύναμη των λαών. Γιατί μόνο έτσι θα μπουν εμπόδια στα επόμενα βήματα της εμπλοκής. Μόνο έτσι θα ανοίξει ένας πιο ελπιδοφόρος δρόμος για τους λαούς, μακριά από τις θανατηφόρες αντιθέσεις αυτού του σάπιου συστήματος. Συνάδελφοι, δυναμώνουμε τις επόμενες μέρες την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό με όλες τις δράσεις. Δυναμώνουμε ενάντια στο μέτωπο της εμπλοκής τους αγώνες μας. Όλοι τις επόμενες μέρες επικοινωνούμε με τα σωματεία μας. Πυκνώνουμε τους αγώνες. Όλοι στα σωματεία, όλοι στον αγώνα.